Για να πω την αλήθεια, θεωρώ πως από τότε που γεννήθηκα και μπορούσα να αρχίσω να περπατάω, θεωρώ ότι περπατάω στο βουνό. Γενικά στο βουνό. Γιατί είμαι γεννημένος στα Παλιαρούματα που είναι ορεινό χωριό και τα βήματά μου, τα πρώτα μου βήματα σε κακοτοπιές και σε γρανάκια, σε άγρια μέρη κατά κάποιο τρόπο έχουν γίνει. Εγώ βασικά βγήκα στο βουνό μετά που πήρα σύνταξη. Μετά που έκλεισα, ήμουν 50 χρονών, ήδη είμαι 50 χρονών. Και είχα γεννηθεί βέβαια σε χωριό, σε ορεινό χωριό, αλλά δεν περπατούσα. Τα Λευκά Όρη σε σύγκριση με τα άλλα βουνά έχουν ορισμένες κατά κάποιο τρόπο διαφορές. Δεν έχουν καθόλου νερό. Δεν έχουν καθόλου σκιά. Εκτός από ορισμένες περιοχές βέβαια του Σαμαριάς. Με συνέπεια οι απαιτήσεις που έχουν τα βουνά και η προσπάθεια που κάνουν οι βάτες να είναι πολύ διαφορετική. Αν και την πρώτη φορά που ανέβηκα στα Λευκά Όρη, ήταν δύσκολα. Δεν είχα τα σωστά ρούχα, δεν είχα τα σωστά παπούτσια, έκανε πολύ κρύο, ήταν αρχή του χειμώνα, η πρώτη χιονιά, όλα όλα αρνητικά. Η εμπειρία ήταν περίεργη. Ζορίστηκα αρκετά, όχι λίγο. Είπα εντάξει, το είδα ρε παιδί μου, αφού ανέβηκα τα κατάφερα, ανέβηκα στις πάχνες και χάρηκα πολύ. Και λέω εντάξει, αφού ανέβηκα και τα κατάφερα, δεν χρειάζεται άλλο, μην το ζορίζεις. Παρ' όλα αυτά, και την επόμενη Κυριακή ξαναπήγα. Η πρώτα απ' όλα ότι η πεζοπορία και η ορειβασία είναι ψυχοθεραπευτικό. Θεραπεύεται η ψυχή σου. Το σώμα μπορεί να κουράζεται, αλλά η ψυχή μας αγαλιάζεται, αγάλεται. Θυμούμε τα παλαιότερα χρόνια, γιατί εδώ είμαι πάνω από 25 χρόνια και μάλιστα στο ΔΣ. Ο κόσμος ήταν πολύ λιγότερος που ήταν μαζί μας. Τώρα όμως είναι πολύ ευχάριστο που κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολύ κόσμο και μπορούμε να τον διαχειριστούμε και πολύ ωραία. Γι' αυτό και κάθε πεζοπορία μας έχει όλο και περισσότερους φίλους. Πρώτη φορά που ήρθε ήταν 1977, ακριβώς 18 τον Απρίλιο, τη γενέθλιά μου, και ήταν μάλλον τα καλύτερα γενέθλιά μου στη ζωή μου.
γιατί έφαγε ένα τόπο που μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Και ακόμα, το είμαι 60, ακόμα βρίσκομαι εδώ στο καταφύγιο. Τα πρώτα 2-3 χρόνια είχαμε κάτι δυσκολίες με τους Ρουσκούς. Γιατί εγώ ήμουν τελείως ξένος εδώ και δεν μίλησα και την γλώσσα και αρχίσανε κάτι, μου λέει ένας, πήγε στην κουζίνα και βλέπει ένα καζάνι γεμάτο με κάτι κρέατα και λέει, το δικό μου πρόβατο είναι. Και άρχισε κάτι δε τις φαγούρες και παίξανε πιστόλια και έχουν ακόμα στο ταβάνι πάνω, βλέπεις εδώ, είναι πιστολιές. Αλλά δεν φοβόμουν, εγώ δεν έκανε πίσω, έκανε μπροστά. Αυτά είναι ιστορία τα πρώτα 2-3 χρόνια. Αυτοί είναι διαφορετικοί άνθρωποι που έρχονται προς το καταφύγιο, προς στα βουνά. Αυτοί αγαπάνε περισσότερο η φύση και προσέχουν την φύση. Και αυτή είναι άλλος λαός είναι αυτός, άλλο κόσμο. Εσάς τι σας αρέσει περισσότερο στο βουνό? Η μοναξιά. Καθαρό αέρα. Περισσότερο η μοναξιά. Αυτό ψάχνω. Περισσότερο.
κουβαλάς και εσύ μέσα, εσύ. Ένα μπουκάλι κρασί, ένα μπουκάλι νερό.